Πραγματικά αυτό γίνεται τις τελευταίες ημέρες. Συγκεκριμένα για να μιλήσουμε για όλους τους νομούς, έχουμε από τα Χανιά, το Δήμο Χανίων, έχουμε διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων. Στο οδικό δίκτυο από Κεραμιά, από Μαλάξα και από Παναγιά λόγω της χιονοπτώσεως, έχουμε στο Δήμο Πλατανιά περιοχή Κεφάλι Λάκων προς τον Ομαλό, διακοπή κυκλοφορίας και εκεί. Στο Δήμο Σφακίων από το οροπέδιο Κράτη έως Ύμπρο και από Ύμπρο έως Καλλικράτη το ίδιο. Στους υπόλοιπους Δήμους Κισάμου και από Κορώνου γίνεται με δυσκολία κίνηση των οχημάτων. Τώρα στο Ρέθυμνο έχουμε στο Δήμο Αγίου Βασιλείου διακοπή κυκλοφορίας στην επαρχιακή οδό Σπηλίου Γερακαρίου. Επίσης το Δήμο Ανογείων έχει διακοπή κυκλοφορίας στην επαρχιακή οδό των Ανογείων Νίδας. Το Δήμο Μιλοποτάμου τώρα, Αμαρίου και Ρεθύμνου, συνιστάται η κυκλοφορία των οχημάτων να γίνεται με αντιολισθητικές αλυσίδες. Mm-hmm. Στο Ηράκλειο έχουμε από Κερά προς οροπέδιο Λασιθίου η κίνηση μόνο με αντιολισθητικές αλυσίδες. Το ίδιο ισχύει και για το αρκαλοχώρι του Δήμου Μινώα Πεδιάδος. Και τώρα έχουμε το Λασίθι στο Δήμο Οροπεδίου. Λόγω της χιονοπτώσεως η κίνηση των οχημάτων από Άγιον Νικόλαο προς οροπέδιο έχει διακοπεί. Και από Ηράκλειο προς οροπέδιο Λασιθίου να γνωρίζουν οι οδηγοί ότι γίνεται η χρήση με τις αντιολισθητικές αλυσίδες. Το Δήμο Σιτίας τώρα έχουμε την κίνηση των οχημάτων από το 19ο έως 26ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Σιτίας Αγίου Νικολάου να έχει διακοπεί. Και λόγω χιονοπτώσεως επίσης η κίνηση των οχημάτων στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο Σιτίας Ιεράπετρας στο ύψος της τοπικής κοινότητας Ζηρίου ΕΣΠΗ Σιτία να γίνεται με τη χρήση αντιλισθητικών αλυσίδων. Έτσι για να ενημερώνονται οι οδηγοί για αυτό και καλό θα είναι να μην γίνονται άσκοπες μετακινήσεις. Αν δεν έχουμε λόγο, Να μην μετακινούμαστε. Κυρία Παπαθανασίου, υπάρχουν πληροφορίες ότι η Σιτία είναι αποκλεισμένη αυτή τη στιγμή από τον βόρειο οδικό άξονα. Δεν επιβεβαιώνουμε αυτό. Σίγουρα υπάρχει δυσκολία μεγάλη στην κίνηση, όπως έχουμε πει και πριν. Μάλιστα. Δύο συμβουλές δικές σας ό,τι έχει να κάνει με τις μετακινήσεις. Είπατε και πριν από λίγο ότι αν δεν υπάρχει σοβαρός λόγος να μην φεύγουμε από τα σπίτια μας, να μην μπαίνουμε σε κάποιο όχημα. Δεν ξέρω και κατά πόσο ο κόσμος ακούει τις συμβουλές αυτές, κυρία Παπαθανασίου. Θεωρώ ότι θα πρέπει να τις ακούει. Καλό θα είναι να μην χρησιμοποιούμε, όπως είπαμε και πριν, το όχημά μας για να μην γίνονται άσκοπες μετακινήσεις. Σε περίπτωση όμως που οπωσδήποτε χρειαστεί κάποιος να έχει αντιελιστικές αλυσίδες, να τις χρησιμοποιεί, να πέρα από τα θέματα φοράμε ζώνες και όλα αυτά, να ενημερώνονται για τον καιρό, την κατάσταση του οδικού δικτύου πριν ξεκινήσουν, να ελέγχουν τη λειτουργία των συστημάτων του αυτοκινήτου τους. Σε περίπτωση τώρα που ακινητοποιηθεί το όχημα, να μην προσπαθήσουν εντός εισαγωγικών, ας μου επιτραπεί η έκφραση, να γκαζώσουν για να απεγκλωβιστούν, γιατί οι τροχοί κινδυνεύουν να εισχωρήσουν ακόμα περισσότερο βαθιά σε χιονισμένα σημεία. Να ειδοποιήσουν αμέσως τις αστυνομικές αρχές και να παραμείνουν στο αυτοκίνητό τους και να ανάβουν τη μηχανή για 10 λεπτά ανά ώρα, ελέγχοντας ότι η εξάτμιση τους είναι καθαρή από χιόνι. Σε περίπτωση λοιπόν που εγκλωβιστεί κάποιος οδηγός σε κάποιο σημείο, κυρία Παπαθανασίου, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.